Δίαιτα και διατροφή. Δύο συνυφασμένες έννοιες που απασχολούν όλο τον πληθυσμό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο μισός πληθυσμός χάνεται από ασυτεία, ο άλλος μισός πάσχει από αιτίες που έχουν στενή σχέση με την κακή διατροφή. Λέγεται εδώ και πολλά χρόνια ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η σωστή δίαιτα και διατροφή μπορεί να θωρακίσει τον οργανισμό μας από διάφορες παθήσεις και ασθένειες. Θα ακούσουμε λοιπόν τους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα μας αποκαλύψουν πώς η σωστή δίαιτα και διατροφή μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε υγιείς, ευτυχισμένοι, ισορροπημένοι και να ζήσουμε πολλά και καλά χρόνια. Σημειώνοντας και διευκρινίζοντας ότι η δίαιτα δεν πρέπει να σημαίνει στέρηση και τιμωρία, αλλά καλή και τόση τροφή όση καταναλώνουμε, δηλαδή απόλαυση και υγεία. Αλλά πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, θα περάσουμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την καταξιωμένη και πολύ γνωστή σε όλους μας, ιατρόβιο παθολόγο, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικευτήσα στον τομέα ιατρικής της παχυσαρκίας στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι, αλλά και της ιατρικής αντιγύρανσης στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής, κυρία Μαρία Ψωμά. Κυρία Ψωμά, καλησπέρα, έρωσο. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε σήμερα μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά. Καλησπέρα, είναι και δικιά μου μεγάλη χαρά και σας δίνω και συγχαρητήρια γιατί πήρατε αυτή την πρωτοβουλία να κάνετε μια εκπομπή επιτέλους που να μιλάει για την υγεία και βασικά για την πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι στα χέρια μας και βασικά με τη διατροφή και το σωστό τρόπο ζωής. Πολύ σημαντικό, σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατρέ, καθημερινά συνειδητοποιούμε και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας ότι η διατροφή μας έχει αλλάξει. Τις περισσότερες φορές εις βάρος της υγείας μας, παρετούμενοι από τον παραδοσιακό τρόπο της ελληνικής διατροφής και ακολουθώντας τους ρυθμούς της εποχής μας που μας οδηγούν στο γρήγορο και έτοιμο φαγητό, όπου στην πλειονότητά του είναι βιομηχανικά παρασκευασμένο και αμφιβόλου ποιότητας υλικά. Ναι, ναι, ναι. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Λοιπόν, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχουμε τη λύση στα χέρια μας. Μάλιστα. Την εκμεταλλεύονται όλοι οι υπόλοιποι λαοί και εμείς δεν την εκμεταλλευόμαστε. Η μεσογειακή διατροφή που τόσος λόγος έχει γίνει για αυτήν, θα μπορούσαμε εμείς να την εκμεταλλευτούμε κατά το μέγιστο και την έχουμε αμελήσει τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό έχουν ανεβεί και επικίνδυνα τα ποσοστά παχυσαρκίας και ειδικά, ας πούμε, είναι συγκεκριμένα στην Κρήτη που είμαστε έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας. Πολύ σημαντικό. Έτσι, έτσι. Γιατρέ, δράτω με τις ευκαιρίες. Κυρία, είπατε παχυσαρκία. Στην όξυνση αυτού του προβλήματος έχει συμβάλει αυτός ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η καθιστική ζωή, η απουσία σωματικής δραστηριότητας. Μάλιστα. Βασικά. Το πρόβλημά μας, η λύση, μάλλον η ρίζα της παχυσαρκίας, είναι η κατανάλωση των επεξεργασμένων τροφών. Δηλαδή ότι έχουμε βάλει το γρήγορο φαγητό και τα επεξεργασμένα τρόφιμα στη ζωή μας. Η βιομηχανοποίηση του φαγητού είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, να τρώμε όσο περισσότερα ανεπεξέργαστα τρόφιμα γίνεται. Και αυτό είναι και η βάση της μεσογειακής διατροφής. Δηλαδή η ξηρή καρπή, το αγνό ελαιόλαδο, το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, τα όσπρια, όλα αυτά είναι ανεπεξέργαστα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος όταν είμαστε έξω να σταματάμε, ας πούμε, και να παίρνουμε μια τυρόπιτα ή να τρώμε πατατάκια. Όλα αυτά είναι επεξεργασμένα. Μπορούμε να έχουμε μαζί μας λίγους ξηρούς καρπούς, ανάλα τους άψητους ομούς. Είναι το καλύτερο σνακ, γιατί πολλοί μου λένε ότι δεν προλαβαίνω. Δεν είναι, θέλουν ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Γιατρέ, κυρία Ψωμά, μεσογειακή διατροφή αφορά κάποιες πληθυσμιακές ομάδες συγκεκριμένα ή αφορά σε όλους? Τι θα συνιστούσατε από αυτού? Αφορά σε όλους. Μάλιστα. Αφορά σε όλους η μεσογειακή διατροφή. Ξεκινώντας από το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, έτσι, με τις πολυφενόλες του, τα μονοακόρες, τα λιπαρά, να ξέρετε ότι το πρόβλημα της εποχής μας είναι η ζάχαρη και όχι το λίπος. Μάλιστα. Όταν τρώμε καλό λίπος, βοηθάει και στο να δυνατήσουμε. Επίσης, το λίπος περιβάλλει όλες τις μεμβράνες των κυττάρων. Αλλά πρέπει να τρώμε καλό λίπος. Καλό λίπος λέγοντας, αφενός είναι το ελαιόλαδο με τα μονοακόρεστα λιπαρά, αφετέρου η ξηρή καρπή που προανέφερα, που είναι τα περίφημα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία βοηθάνε και στις καρδιοπάθειες και στις αρθρίτιδες, βοηθάνε επίσης πάρα πολύ στη διάθεση τώρα που υπάρχει οικονομική κρίση και πολλοί είμαστε δύσθημοι, έχουμε αυξανόμενα ποσοστά κατάθλιψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταναλώνουμε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία βρίσκονται στους ξηρούς καρπούς, στη σαρδελίτσα, το οποίο είναι και φτηνό ψάρι και πάρα πολύ καλό ψάρι, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φάμε το σολομό που είναι πιο ακριβώς, γιατί ο ωμέγα 3 βρίσκεται και στο σολομό, στον τόνο, στο λαβράκι, στην τσιπούρα. Είναι τα πολύ παχιά ψάρια. Μην φοβάστε να τρώτε παχιά ψάρια, γιατί έχουν τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα μέσα.
Κάτι επίσης πολύ βασικό είναι το κόκκινο κρασί. Mm-hmm. Το κόκκινο κρασί που λέμε να πίνουμε, ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και δύο ποτηράκια κρασί, mm-hmm. προστατεύει από καρδιοπάθειες, γιατί έχει μέσα τη ρεσβερατρόλη, έχει τα αντιοξειδωτικά τα λεγόμενα. Η βάση της γύρανσης, της πρόωρης γύρανσης, και όταν λέμε γύρανση, γιατί πολλοί το συνδέουν πάντα με το δέρμα και την ομορφιά. Mm-hmm. Η πρόωρη γύρανση είναι το να προλάβουμε χρόνιες παθήσεις, δηλαδή διαβήτη, καρδιοπάθειες, οστεοαρθρίτιδες, Αλσχάιμερ, Πάρκινσον. Αυτό είναι πρόωρη γύρανση. Είναι σημαντικό αυτό. Βέβαια. Γνωρίζουμε και επιβεβαιώστε το μας ότι προλαμβάνει κάποιες νοσογόνες καταστάσεις η μεσογειακή διατροφή. Και βεβαίως είναι και μια σημαντική επίδραση πάνω στη διάρκεια ζωής. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, μάλιστα. Πείτε μας. Μπράβο, έχει ξεκινήσει αυτό, θα σας έλεγα. Ότι έχει ξεκινήσει μια έρευνα, η μελέτη των 7 χωρών, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1950 και τρέχει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και έχει βρεθεί ότι με τη μεσογειακή διατροφή έχει μειωθεί τα ποσοστά του ζαχαρόδου διαβήτη κατά 83%, έχουν μειωθεί οι θάνατοι από καρδιακιακά κατά 50%, έχουμε μείωση του σωματικού βάρους κατά 3,8 κιλά. Έτσι είναι πολύ μεγάλα ποσοστά αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και πολύ βασικό να την εφαρμόζουμε. Η βάση της πυραμίδας της μεσογειακής, βέβαια, είναι το ψωμί, τα προϊόντα ολικής αλέσεως. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει, γιατρέ μου, απαραίτητα ένα καθημερινό πιάτο για τη μεσογειακή διατροφή? Πολύ βασικό mm-hmm. είναι οι σαλάτες. Μάλιστα. Να προσέξετε τα λαχανικά σας, mm-hmm. τα ομάνα τα πλένετε ή με ξύδι, ή υπάρχει το κύλισμα σπόρων grapefruit, και αυτό είναι φυσικό αντιβακτηριακό, γιατί υπάρχουν πολλά παραστοκτόνα δυστυχώς πάνω πια στα ομάλα λαχανικά. Οπότε να τα πλένουμε πάρα πολύ καλά και να τρώμε και βραστές σαλάτες πολλές. Το μπρόκολο, το κουνουπίδι mm-hmm. είναι από τις βασικότερες αντικαρκινικές τροφές. Μάλιστα. Επίσης έχουμε την τύχη εμείς στην Ελλάδα αυτά να τα παίρνουμε σε χαμηλές ακόμη τιμές. Μην θεωρείτε την ακριβά, γιατί αν πάτε στο εξωτερικό, όπως ξέρετε, θα δείτε έξω να υπάρχουν συσκευασίες του ενός μήλου ή του ενός φρούτου ή των πολύ περιορισμένων λαχανικών, γιατί είναι πανάκριβα έξω. Οπότε να το εκμεταλλευτούμε. Και όσοι είναι στην επαρχία να βάζουν και στον κήπο τους. Αυτά είναι τα πραγματικά βιολογικά προϊόντα, τα οποία είναι χωρίς παραστοκτόνα. Επίσης να περιέχονται ψάρια, όπως σας προανέφερα. Mm-hmm. Πολλά λιπαρά ψάρια. Όσπρια. Απλά να προσέξετε τα όσπρια, επειδή είναι φυτική πρωτεΐνη, είτε οι φακές είτε τα ρεβίθια, να τα συμπληρώνετε πάντα με λίγη πρωτεΐνη ζωική δίπλα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να είναι λίγο ψάρια, θυμάστε που τρώγανε φασόλια με ατζούγια δίπλα παλιά. Ναι. Αυτό είναι ο ιδανικός συνδυασμός, γιατί συνδυάζονται τα αμινοξέα και γίνονται πλήρη και είναι πολύ πιο αφομοιώσιμα από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ας πούμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, λέμε για το σίδηρο του κρέατος, ο οποίος είναι ο πιο καλός σίδηρος. Mm-hmm. Οι φακές που λέμε ότι έχουν σίδηρο θα πρέπει να συμπληρωθεί δίπλα με λίγο κοτόπουλο για να πάρουμε τα πλήρη αμινοξέα και να αφομοιωθεί ο σίδηρος από τον οργανισμό. Mm-hmm. Η διατροφή μας σχετίζεται απόλυτα με την υγεία μας, κύριε Ψωμά. Απαραίτητο στοιχείο όχι μόνο για να κρατηθούμε λοιπόν στη ζωή, αλλά και για να εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, συμβάλλοντας στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων, τα οποία θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές. Βεβαίως. Με τι αισιόδοξο μήνυμα θα κλείναμε, κυρία Ψωμά? Ότι η πρόληψη των ασθενειών mm-hmm. είναι αποκλειστικά στα χέρια μας, είναι σίγουρα και γονίδια, αλλά εμείς μπορούμε να επιδράσουμε πάνω στα γονίδια μας, και αυτά είναι αποτελέσματα μελετών πια, με τη σωστή διατροφή και το σωστό τρόπο ζωής. Επίσης θα ήθελα να πω ότι μέσα στη μεσογειακή διατροφή, γιατί αναφέρονται πάρα πολύ στα συνέδρια του εξωτερικού, είναι και ο μεσογειακός τρόπος ζωής. Ας πούμε ένα κυριακάτικο γεύμα που καθόμαστε mm-hmm. με τις ώρες και τρώμε, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση του στρες, στην καλή χώρα. Και έτσι είναι ποιότητα ζωής και είναι και η βάση της αντιγύρασης, να ξέρετε. Μάλιστα. Να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Να κλείσουμε με αυτό. Σε αυτό το σημείο, κυρία Ψωμά, θα σας αποδεσμεύσω. Νομίζω ότι όλες αυτές οι συμβουλές που μας δώσατε ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για τους ακροατές μας. Και τολμώ να πω ότι θα είστε και πάλι μαζί μας στις επόμενες εκπομπές που θα κουμπούν και πάλι στο χώρο της διατροφής και της υγείας. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Έρωσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.